Καλώς ήρθατε στο νέο επεισόδιο του Business Planet. Βρισκόμαστε στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Εδώ και 5 χρόνια λειτουργεί το πρόγραμμα Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες. Έχει ήδη δώσει την ευκαιρία σε πάνω από 3.000 νέους επαγγελματίες να μεταβούν στο εξωτερικό για να επιμορφωθούν δίπλα σε έμπειρους επιχειρηματίες σχεδόν παντού στην Ευρώπη. Μια μοναδική εμπειρία. Πάμε να δούμε. Και μερικούς μήνες αυτά τα mini bus οργώνουν τις παραλίες της Πορτογαλίας μεταφέροντας σέρφερ. Η ιδέα είναι ενός νέου από την Αυστρία που έζησε 5 μήνες εδώ στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες. Στην αρχή ο Στεφάν είχε στο μυαλό του μία θέση χρηματιστηριακού συμβούλου. Γρήγορα όμως εντόπισε αυτό το κενό στην αγορά και χάρη στο πρόγραμμα Erasmus μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί. Από τη μία έμαθα πολλά για τη διαχείριση επιχειρήσεων, τις σχέσεις με τους μετόχους, τη διοίκηση, τους συνεταίρους. Από την άλλη έμαθα πολλά για τις ιδιαιτερότητες της Πορτογαλίας, τις διαφορές νοοτροπίας και τους διαφορετικούς τρόπους χρηματοδότησης. 2 χρόνια μετά την ίδρυσή της η εταιρεία πάει καλά. Έχει 3 υπαλλήλους και θα προσλάβει και άλλους το επόμενο καλοκαίρι. Ο Στεφάν και ο Πορτογάλος συνεταιρός του Χούγκο έχουν πολλά σχέδια για το μέλλον. Αργότερα θέλουμε να αναπτυχθούμε στην Πορτογαλία αλλά και σε νέες αγορές όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Σκεφτόμαστε επίσης ένα κάμπινγκ για σέρφερ εδώ στην Πορτογαλία. Πάμε τώρα να γνωρίσουμε τον επιχειρηματία που φιλοξένησε τον Στεφάν εδώ στη Λισαβόνα και του ενέπνευσε το επιχειρηματικό δαιμόνιο. Πρόκειται για τον Hans Reiter, ιδιοκτήτη εταιρείας ιατρικών υπηρεσιών με έδρα τη Λισαβόνα. Στη διάρκεια του προγράμματος Erasmus, ο Στεφάν συνέβαλε στην κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου αυτής της εταιρείας. Μπορώ να τον βοηθήσω να καταλάβει καλύτερα την κοινωνία της Πορτογαλίας και το επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτός πάλι με βοηθάει με τις γνώσεις του και το δίκτυο γνωριμιών στην Αυστρία. Έτσι συνεχίζουμε. Είναι πάντα θέμα συγκυρίας, το σωστό προφίλ, τη σωστή στιγμή. Ο νέος επιχειρηματίας χρειάζεται στήριξη, αλλά πρέπει να μπορεί να στηρίξει και την επιχείρηση που τον φιλοξενεί. Τα κλειδιά της επιτυχίας είναι να ακούς ιδέες, τις προτάσεις των άλλων, αλλά κυρίως να ακούς τους πελάτες.